Στην ατζέντα της Σουηδικής Προεδρίας επιταχύνεται η αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, που ταλανίζει τους λαούς, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ποιος είναι ο ένοχος και αυτό καταγράφεται και στην πολύ χαμηλή αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης της μετρήσης. Προτεραιότητα είναι η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μεταξύ Ευρωατλαντισμού και Ρωσίας και με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όπου γης, υλοποιώντας τις επιταγές της πολυποκάπηλης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της στρατηγικής πηξίδας, παίρνοντας πρόσθετα μέτρα για τη συνέχεια της πολιτικής καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σουηδία, χώρα πρωτοπόρος στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια, απεξαρτημένη από τη Ρωσία, τώρα αναγγέλει διακοπές ρεύματος για το λαό. Αποδεικνύεται ότι αυτή η στρατηγική οδηγεί τους λαούς να πληρώνουν βαρύ τίμημα για την εγγυημένη κερδοφορία των ομίλων. Στα πιεστικά προβλήματα των εργαζομένων, όπως είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η μείωση του εισοδήματος, λύση δεν μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερασπίζεται τα μονοπόλια. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει στα χέρια του, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες του, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος.